Έχει πρόβλημα γιατί ακούει για το ύβρι. Δεν μου λες. Περίμενε λίγο. Εγώ μπορώ. Θες σου λέω να μου κάνεις. Περίμενε ρε γάμο. Μπερδεύεσαι. Θες σου λέω ρε αγόρι Αριανέ να με κάνεις κριτική με επιχειρήματα. Μη βρίσεις όμως, όχι για μένα. Εμένα το στομάχι μου από βρυσίδια και μπουνίδια είναι χορτάτο. Για το κανάλι το οποίο έχει πρόβλημα. Λέει ναι, θα κάνω κριτική. Και τον άφησε έκανε κριτική. Αυτό δεν έχει εσύ. Φοβάσαι την κριτική. Μπερδεύεσαι. Έχω καθόλου δεν μπερδεύεσαι. Φοβάσαι την κριτική. Επειδή είσαι ανόητος. Εγώ είμαι ανόητος χίλιες φορές. Αλλά εσύ την κριτική τη φοβάσαι. Εγώ είμαι ανόητος. Ωραία, πέτα λάστη. Και όταν μπορώ να απαντήσω, απαντήσω. Απάντα. Λοιπόν. Διάβασε το μήνυμα και απάντησε. Όχι, δεν το διαβάζει. Όχι. Γιατί λέω ότι είναι στημένο. Άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ξέρει και όνομα και επίθετο. Εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι. Εγώ λέω ότι αυτός πήρε ένα ευρώ για να στείλει μήνυμα και έτσι το έστειλε. Εντάξει, τρελίτσα στο πρώτο ραδιόφωνο στην Ελλάδα να πουλήσει αλλού. Άμα θες να παραμείνει πρώτο, διάβασε τα μηνύματα της κριτικής. Όχι. Όχι. Εδώ είσαι κότα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω. Κοτάρα είσαι. Δεν είμαι υποχρεωμένος. Είσαι κότα. Εντάξει. Αρκετά πληρώσαμε μηνύματα που διαβάζεις. Κότα είσαι. Με μηνύματα που διαβάζεις αρκετά πληρώσαμε. Πληρώσατε ποιοι. Ο σταθμός. Εκπληρώσεις από τις διεύθυνσεις του τίποτα. Όλους επηρεάζει αυτό το πράγμα. Ναι. Και εγώ αν κάνω μια βλακία επηρεάζει τους υπόλοιπους. Παιδιά, ο κόκκινος με το Ραπτόπουλο δίπλα έχει μείον. Θες να κάνεις μόνο σε εκπομπούλα του χρόνου. Τώρα τι είναι αυτό. Κουστάρεις. Κάνουμε ξεχωριστά. Πάρεις μια εκπομπή του Ηρακλή και εγώ μια δικιά μου. Αυτό θες να κάνω δηλαδή. Θέλω εγώ μήπως επειδή. Όχι, εγώ δεν δήλωσα. Άρης, εσύ δεν δήλωσα ότι θέλω να κάνω εκπομπή για τον Ηρακλή. Ακούστε τώρα τα πόδια, σηκώνεται να χτυπήσει το κεφάλι. Ο κόκκινος έχει μείον στη τσέπη του από την παρουσία του Ραπτόπουλου. Αυτό κατάλαβες. Ναι, θες να κάνεις μόνο σε κομπούλα, αλλά με τι θα πιάσεις. Σε τι θα πιάσω εγώ. Θέλεις. Στον αέρα θα πούμε. Θέλεις. Δεν κατάλαβα. Κουστάρεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Η έπαρση είναι πολύ κακό. Άντε μπράβο. Κοίτα την έπαρση και κοίτα την κριτική σου λίγο με τον κόσμο. Εγώ καβαλημένο καμάλι πολλέ ήμουν. Και σέρες και δράμα και ό,τι θέλει. Το κατάλαβες. Άντε μπράβο. Κάτσε κάτω. Αυτό το πρόλογο τώρα δεν θα το πουλήσει. Άστε τώρα. Ή θα διαβάσεις το μήνυμα και θα απαντήσεις ή δεν θα το διαβάσεις το μήνυμα. Έτσι κάνει ο σωστός παρουσιαστής. Ή θα διαβάσει το μήνυμα. Ναι, έτσι πιστεύω. Άσε να το ξέρω το γράμμα καλά. Άσε το γράμμα καλά. Άσε να το ξέρω καλά. Ή θα διαβάσει το μήνυμα. Και θα απαντήσει. Ναι. Ή δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Ρε. Και θα τον πάρει. Έτσι, το... έτσι λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω ότι άνοιξε γραμμέ μετά ναι. Και πέσει. Η προσέγγιση του Ραπτόπουλου είναι. Διαβάζω το μήνυμα και απαντώ. Ή δεν το διαβάζω καθόλου. Όχι λέω 6-15. Εγώ αν ήμουν 7-15-175 θα αρχόσουν σαν αύριο μόξυλο και θα σε έκανα μπαούλο. Να έρθει. Μπαούλο θα σε έκανα. Να έρθει. Άντε μπράβο. Να έρθει. Θα το πληρώσω όμως μετά. Και το πληρώσω. Όχι αυτό μου θα έρθει να κάνει τον μάγκα. Θα το πληρώσω. Εγώ λέω αν είμαι ακροατής ναι. Και μου φερθεί έτσι παραγωγός θα τον περιμένω αυτό για τον πλακό. Μπαούλο θα σε έκανα. Για το σπίτι μου μίλησε. Άντε τώρα φύγει από εδώ. Άσε με καημένε. Οχ. Δεν μιλάω μαζί σου. Δεν γιατί με τιμωρία με έβαλε εσύ. Δεν σε μιλάω, ρε. Μου κρατάς γυνάτη. Δεν σε μιλάω, μου κρατάς γυνάτη. Με εκνευρίζει αυτό που δεν δέχεσαι την κριτική. Εμένα μου βρίζουν τα σπίτια. Με έχουν πει ένα. Τον καημένο του απάνω μου το βγάλανε. Με έχουν πει ένα σκασμό. Άντε μπράβο. Μου ρίξαν πινελίκι και τι να κάνω. Έχουν πει ένα σκασμό. Άντε μπράβο. Εσύ πρωτοραδιόφωνο να απαιτώ τη σκιαπού να τη μυρίζει. Απαιτώ τη σκιαπού να τη μυρίζει. Ωραία. Είναι σκιαπού. Ναι. Μην το διαβάσει το μήνυμα. Όχι, τον στέλνω το μήνυμα. Θα το πάρει στο διάλειμμα. Τον στέλνω. Μου χαλάσει την αισθητική. Δεν παίρνω ποτέ. Άντε, μπράβο. Δεν παίρνω ποτέ σε κανένα κόμμα. Έλα. Άντε. Έχουμε πιο σοβαρά άλλα πράγματα. Θέματα. Μπράβο. Άλλασε τον τροπάρι. Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα. Χριστιανή. Άντε. Χριστιανή. Πάμε. Κατάλαβα. Λέγε. Εσύ τι είσαι. Έλα ρε παίξε μπάλα τώρα. Δίθεν. Στην ταυτότητά σου γράφει Χριστιανό. Δεν γράφει τίποτα. Στι καινούριε ταυτότητε δεν γράφουν. Είσαι και άχρηση και αγράμμα. Πείτε την έτσι. Γράφει θρησκεύμα. Άμα γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν γράφει ούτε Χριστιανός Ορθόδοξος, ούτε Χριστιανός Ανορθόδοξος γράφει. Τίποτα δεν γράφει. Ορθόδοξος... Οι καινούργιες ταυτότητες για σένα με τα λατινικά δεν γράφουν θρησκεύμα. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρεις κιόλας. Μάλιστα. Άντε. Τρία χρόνια πρέπει να περάσω κανονικά μεταφράσεις.